Επιστρέψαμε εδώ ξανά κοντά μας η Τίνα Μιχαηλίδου να δούμε λίγο διαφορετικά θεματάκια. Διαφορετικά. Αρχή θα κάνουμε με τον πολύ αγαπημένο Χρήστο Μάστορα από τις Μέλισσες. Ακριβώς. Ο οποίος είχε να βάλει τις εμφανίσεις του τις τελευταίες μέρες καθώς είχε ένα πρόβλημα υγείας. Και επειδή υπήρχαν διάφορες φήμες για το τι του συμβαίνει, ανέβασε αυτές τις φωτογραφίες για να αποκαταστήσει την αλήθεια. Τι είπε αυτό το παιδί. Ξεκίνησε γράφοντας πλέον είμαι καλά, γι' αυτό και δημοσιοποιώ αυτή την κατάσταση. Αμφωτερόπλευρη δακρυοαδενίτιδα. Είναι μάλιστα. Η πάθηση η οποία έπαθε μετά πάθηση στο μάτι, δηλαδή, έτσι. Ακριβώς. Μετά τον κορονοϊό. Μετά τον κορονοϊό. Και αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος δημοσίευσε ο ίδιος τις φωτογραφίες, γιατί όπως γράφει χαρακτηριστικά, τι είναι ο κορονοϊός, ψάξτε το. Μπορεί κάποιος και από εσάς να υποφέρει από αυτήν αυτόν τον καιρό και να μην ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Εγώ, αφού νοσηλεύτηκα και αφού είχα δίπλα μου μια πολύ καλή γιατρό, πλέον είμαι πολύ καλά και δεν καλά έκανε και το δημοσίευσε, ακριβώς. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι σαν τον Μάστορα που έχουν μεγάλη απήχηση, πρέπει να τα δημοσιοποιούν αυτά για να ξυπνάμε και όλοι οι υπόλοιποι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, 19 χρόνια YouTube. Και όμως το YouTube κλείνει τα 19 του χρόνια. 15 Φεβρουαρίου του 2005 ήταν η πρώτη ανάρτηση βίντεο σε αυτό το δίκτυο, πλέον το διασημότερο ιστότοπο διαμοιρασμού βίντεο. Ναι. Και μετά από εκατομμύρια προβολές, δισεκατομμύρια προβολές και πάρα πολλές ώρες YouTube. Εντάξει, φέτος γιορτάζει. Έχει γίνει το παγκόσμιο μέσο ενημέρωσης, παιδιά, του YouTube. Και φυσικά τώρα. Και με ένας τόπος από τον οποίο κάποιος μπορεί να βγάλει λεφτά. Γιατί έχει γίνει πλέον. Πολλά λεφτά. YouTube, ο όρος YouTube. YouTuber. Πλέον είναι ο πρώτος YouTuber βγάζει νομίζω 100, πώς τον λένε, το ξεχνάω αυτό, 123 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο καθαρά κέρδη. Και λίγα μπορεί να λες. Μπορεί να λέω και λίγα. Λοιπόν, πάμε στον Βενσάν Κασέλ. Λοιπόν, ξανάνιωσε. Λοιπόν, και εμφανίστηκε η μη γυπνός στο καρναβάλι του Ρίο. Αυτός είναι, για ένα μισό λεπτό τώρα, δεν τα εμφανίστηκε. Ποιος είναι αυτός? Τον ξέρουν όλοι τον Βενσάν Κασέλ? Φυσικά. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Όχι, τον ξέρω. Τον βλέπουν τώρα με μια κυρία καινούρια. Ναι. Το όνομα του Χριστού και της Παναγίας. Καινούργια σύζυγο. Είναι από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς οι οποίοι έχουν κάνει τεράστια καριέρα. Λοιπόν, είναι ο πρώην σύζυγος. Πώς γίνεται που λέμε η κυρία του κυρίου? Δεν είναι έτσι. Εδώ είναι ο κύριος της κυρίας. Την Μπελούτσι ξέραμε, όχι τον Κασέλ. Αλήθεια είναι και αυτό. Μας τρελάνεις. Άρα είναι ο πρώην της Μπελούτσι. Βέβαια. Ναι, μετά όμως παρέφτηκε μία εξίσου. Ναι, εντάξει, όμορφη και νεότερη. 30 ετών, χώρισε πρόσφατα και τώρα εμφανίστηκε με τη νέα του σύντροφο. Ηθικό δίδαγμα, ανανεώθηκε ο άνθρωπος. Να τα λέμε και αυτά, έφυγε από τα δεσμά του κάπου, ανανεώθηκε. 30 χρόνια διαφορά έχουν. Πώς να μην ανανεωθεί. 27χρονο μοντέλο, Νάρα Μπαπτίστα είναι η νέα του σύντροφος, με την οποία και εμφανίστηκε στο Ρίο, εδώ πέρα στην Βραζιλία, σε μία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για το καρναβάλι. Εδώ βλέπετε ότι είναι η μη γυμνή στις φωτογραφίες και στα βίντεο που όχι, αυτό είναι ο ορισμός της ανανέωσης. Αυτό το μαύρο που δείχναμε δεν καταλαβαίνω. Το ίδιο είναι ο ορισμός της ανανέωσης σε νερό. Έγραψε χαρακτηριστικά πάντως. Απλώς ήθελα να είμαι ευτυχισμένος. Να το βλέπεις. Είμαι. Μπράβο στον άνθρωπο. Λοιπόν, πάμε στην Κιάρα Φεράνι. Ακριβώς, πάμε στην Κιάρα Φεράνι. Είναι αυτή που είχε κάνει την απατεωνιά από την Κιάρα, τα κέικ. Αυτή, influencer. Αυτή η influencer. Άλλα εκατομμύρια δολάρια εκεί. Είναι η πρώτη η οποία εγκαθίδρυσε τον όρο influencer, να πούμε. Ναι. Έβγαζε δισεκατομμύρια. Το Δεκέμβριο κατηγορήθηκε για απάτη. Και μάλιστα, με τη μελώνη, είναι αυτό. Και μάλιστα τη επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 1 εκατομμυρίου ευρώ μάλιστα, για ψευδή φιλανθρωπικό σκοπό. Ότι πούλησε ένα χριστουγεννιάτικο γλυκό για ψευδή φιλανθρωπικό σκοπό. Και έτσι αποσύρθηκε από τα social media. Δηλαδή είχαμε περίπου 2 μήνες να δούμε ανάρτησή τη. Έκανε μια αποτοξίνωση. Και μεγάλο γεγονός. Η πρώτη τη ανάρτηση μετά από 2 μήνες είναι αυτή, στην οποία δείχνει πώς είμαι εγώ το πρωί και πώς είναι το βράδυ. Πάμε να δούμε και την άλλη φωτογραφία, θέλοντας λίγο να δείξει τη αποκαθίλωση το πριν και το μετά. Μάλιστα. Και δείχνει ότι σιγά σιγά μπορεί να φαίνεται ότι ο κόσμος ξεχνάει. Ναι. Και επανέρχεται σιγά σιγά στο Instagram. Λοιπόν, πάμε στην Miss Αργεντινή και τη Miss Πορτορίκο που γιόρτασε τον Άγιο Βαλεντίνο με πικνίκ σε ιδυλιακό τοπίο. Ακριβώς. Συγκεκριμένα η Μαριάννα Βαρελά και η σύζυγός της, Φαμπιόλα Βαλεντίν, που πρόκειται για τη Miss Αργεντινή και για τη Miss Πορτορίκο, γιόρτασαν εδώ τον Άγιο Βαλεντίνο. Δείτε εδώ εκπληκτικές εικόνες από το πικνίκ το οποίο λιτό πάντως το γεύμα, λιτό. Λιτό από ό,τι βλέπω. Και πάμε και στο μαζικό γάμο. Λοιπόν, οικονομία θέλανε να κάνουν 1.200 ζευγάρια. Και έτσι παντρεύτηκαν όλοι μαζί ταυτόχρονα. Πρόκειται για ένα νέο ρεκόρ, καθώς μαζεύτηκαν σε μία πόλη του Μεξικό. Και εδώ πέρα, όπως βλέπετε, όλοι στήθηκαν ταυτόχρονα, παντρεύτηκαν ταυτόχρονα και εξοικονόμησαν τα έξοδα, όπως λένε, του γάμου τους. Για να κλείσουμε όπως πρέπει τώρα, γιατί αυτό δεν είναι σωστό μήνυμα. Ποιο? Τι? Το ονομαστικό γάμο. Το Βενσάν Κασέλ. Μπράβο, για λίγο να το ξαναδούμε τον άνθρωπο, ο Βενσάν. Ναι. Τέλος πάντων, τη φωτογραφία εκεί. Πολύ ωραία.
Είναι α, για το καρναβάλι, ναι. Στο Ρίο είναι, ρε παιδί μου. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα σου άρεσε τόσο πολύ αυτό το θέμα. Κάνεις πλάκα τώρα. Χαρά. Έπεσα έξω, συγγνώμη. Ναι. Όχι έξω, από αυτό ξεκινάς. Θα χάσουμε καμιά 30 κιλά, έτοιμοι είμαστε κι εμείς. Για το Ρίο. Γεια σου, τι είναι. Γεια σας.